Νωρίτερα σε σχέση με κάθε άλλη χρονιά θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για το 2024. Πιο συγκεκριμένα, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια θα ξεκινήσουν στις 30 Μαΐου, ενώ για τα γενικά λύκεια στις 31 Μαΐου. Όσον αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις, ήδη έχουμε μπει στην τελική ευθεία, έχουν οριστεί τα εξεταστικά κέντρα, 20 λύκεια, γενικά λύκεια σε επίπεδο νομού Σερών και 2 επαγγελματικά λύκεια θα είναι τα εξεταστικά κέντρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2023-2024. 977 μαθητές και απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου θα δώσουν πανελλαδικές και 440 απόφοιτοι και τελειόφοιτοι των επαγγελματικών λυκείων θα δώσουν για τα ΕΠΑΛ. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες, έχουν οριστεί τα εξεταστικά κέντρα. Οι μαθητές είναι στην τελική φάση πλέον για ολοκληρώνουν την ύλη όπου δεν έχουν ολοκληρώσει. Σιγά σιγά θα γίνουν και ηλικιακές επιτροπές και ό,τι άλλο έρχεται από το Υπουργείο Παιδείας θα ενημερώνουμε τον κόσμο. 30 Μαΐου ξεκινάνε οι πανελλαδικές στα ΕΠΑΛ, 31 Μαΐου στα γενικά λύκεια. 18 Ιουνίου θα δώσουν το ειδικό μάθημα των Αγγλικών. Το μοναδικό ειδικό μάθημα που δίνεται στο νομό Σέρνο στις Σέρες είναι τα Αγγλικά. Και από 14 έως 27 Ιουνίου θα γίνουν οι εξετάσεις για τα ΤΕΦΑ. Για αυτά βέβαια θα μιλήσουμε αργότερα, θα έρθουν περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως κάθε χρόνο θα υπάρχει το βαθμολογικό κέντρο στο δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο. Ο αριθμός είναι μικρότερος, αν δεν κάνω λάθος, από προηγούμενες χρονιές των μαθητών. Φέτος είχαμε 1417 άτομα, πέρσι είχαμε 1450-1460, αν θυμάμαι καλά. Η αναλογία γενικών επαγγελματικών είναι ίδια. Περίπου ίδια είναι. 977 μαθητές στα γενικά, 440 στα επαγγελματικά.